σε τόσο μεγάλο βαθμό αυξήσεις είναι κάτι πρωτόγνωρο για μας και για όλη την κοινωνία νομίζω. Οι επιπτώσεις τους είναι δραματικές και στις επιχειρήσεις αλλά και στο πορτοφόλι των νοικοκυριών. Είναι θεαματικές, τις είδαμε από τον Αύγουστο έχουν ξεκινήσει με αποκορύφωμα τον Δεκέμβριο-Ιανουάριο που πέρασε. Μας έχει προβληματίσει όλους. Είναι ένα κόστος το οποίο δεν είναι εύκολο να περάσει, ένα κόστος παραγωγής που δεν είναι εύκολο να περάσει στους πελάτες. Θα περάσει ένα μέρος αυτού, ίσως και καθόλου. Το μεγαλύτερο από ό,τι βλέπουμε το έχουμε υπομειστεί εμείς οι ίδιες επιχειρήσεις και δεν ξέρουμε πού θα οδηγήσει και πού θα σταματήσει αυτό. Βλέπετε ότι είναι μία αύξηση, η τιμή της σχεδόν πενταπλασιάστηκε. Αυτό μεταφράζεται στους λογαριασμούς γύρω στις 3 φορές επάνω. Πώς βλέπετε να αντιμετωπίζετε κατάσταση, τι λέτε μεταξύ σας, βέβαια, τι μπορεί να κάνει το κράτος και αν μπορείτε να κάνετε κι εσείς σαν επιχειρήσεις κάτι. Θα σας πω, κοιτάξτε, το κράτος έχει κάνει κάποιες κινήσεις, λίγο αργοπορημένα βέβαια, γιατί οι αυξήσεις αυτές ξεκίνησαν από τον Αύγουστο όπως σας είπα. Το κράτος ξεκίνησε να δίνει κάποιες επιδοτήσεις από τον Ιανουάριο. Καλές είναι, όποια βοήθεια υπάρχει κρατική πάντα καλή είναι, αλλά θα μου επιτρέψετε να πω ότι είναι πάρα πολύ μικρή. Σε σχέση με την αύξηση που έχουμε υποστεί, η βοήθεια είναι πολύ μικρή. Απ' την άλλη, καταλαβαίνουμε ότι το πρόβλημα δεν είναι εύκολο, γιατί ξέρουμε ότι είναι και παγκόσμιο. Δεν είναι δηλαδή μόνο της Ελλάδας, ευρωπαϊκό και παγκόσμιο. Γι' αυτό και ακούμε και διαβάζουμε ότι και εμείς σαν κράτος προσπαθούμε να δημιουργηθεί μια κοινή πολιτική ευρωπαϊκή στο πώς θα αντιμετωπιστεί αυτό. Δεν μας βοηθάνε όμως οι συγκυρίες, γιατί... Για να φέρεστε και στη Ρωσία... Βεβαίως, βεβαίως. Ναι. Κοιτάξτε, αν με ρωτάγατε να δούμε πού οφείλεται αυτή η μεγάλη αύξηση. Αυτή οφείλεται σε ένα μέρος στην πανδημία που βιώσαμε και βιώνουμε ακόμα, η οποία τα μέτρα που πάρθηκαν, όταν ήταν σκληρά, μειώσαν την κατανάλωση. Μειώθηκε η κατανάλωση ενέργειας παγκόσμια. Ο κόσμος κατανάλωνε λιγότερο. Κινούταν λιγότερο. Με αποτέλεσμα τότε να πέσουν οι τιμές ενέργειας ελαφρά. Γιατί δεν υπήρχε μεγάλη ζήτηση. Προσαρμόστηκε και η παραγωγή στα ανάλογα δεδομένα. Όταν τα μέτρα άρχισαν να φεύγουν και άρχισαν να μπαίνουμε πάλι σε μια πιο ας πούμε καταναλωτική κοινωνία, αυτό ήταν απότομο, με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν τα ανάλογα αποθέματα και οι τιμές να αρχίσουν να παρουσιάζουν αυξήσεις. Αυτό είναι το ένα κομμάτι των αυξήσεων. Το άλλο κομμάτι είναι το θέμα της Ρωσίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, το 50% του φυσικού αερίου που κάνει εισαγωγή η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι από τη Ρωσία. Πόσο θεωρείτε όμως θα επηρεαστούν οι επιχειρήσεις και αν θα μπορέσουμε να τα απεξέλθουμε ή βλέπετε να έχουμε ένα ντόμινο κλεισίματος επιχειρήσεων? Οι επιχειρήσεις έχουν πάρα πολύ πληγή αυτή τη στιγμή. Αναλόγως το είδος της επιχείρησης, άλλες λίγο λιγότερο, άλλες λίγο περισσότερο. Δηλαδή, για κάθε επιχείρηση τι σημαίνει η ενέργεια. Υπάρχουν επιχειρήσεις που βασίζονται, τα έξοδά τους έχουν να κάνουν άμεσα με την ενέργεια, άμεσα με το ηλεκτρικό ρεύμα, άμεσα με το φυσικό αέριο. Αυτές έχουν πληγεί πολύ περισσότερο. Επιχειρήσεις που δεν βασίζονται τόσο σε αυτό, γιατί είναι η φύση της επιχείρησης τέτοια, δεν έχουν πληγεί τόσο. Όλο αυτό όμως φέρνει πληθωριστικές τάσεις. Δηλαδή αυτό το κόστος κάπου πρέπει να περάσει. Είναι κόστος παραγωγής, περνάει στα προϊόντα. Όταν περνάει στα προϊόντα, περνάει στα νοικοκυριά. Είχατε μία συνάντηση μαζί με τον Δήμαρχο της Τρίπολης
με τον κύριο Παπαθανάση, να μας πείτε τι συζητήσατε. Ναι, είναι κάτι που έχει ξεκινήσει εδώ και αρκετό καιρό. Συζητήσαμε διάφορα προβλήματα που μαστίζουν την βιομηχανική περιοχή μας. Ένα από αυτά είναι ότι έχουμε πολλές επιχειρήσεις οι οποίες δεν είναι πλέον ενεργές και ότι πρέπει να βρεθεί μια λύση για αυτές. Είναι αυτά τα κουφάρια που έχουμε πει και έχουμε ξαναπεί. Να βοηθήσει και μέσω προγραμμάτων το Υπουργείο ώστε να δοθούν κίνητρα να επενδύσουν κάποιοι σε αυτές τις επιχειρήσεις. Και το άλλο που συζητήσαμε είναι αν μπορεί να γίνει επέκταση της βιομηχανικής. Γιατί η βιομηχανική μας αυτή τη στιγμή είναι σχεδόν κορεσμένη. Άνω του 95% των οικοπαίδων εδώ έχουν διατεθεί. Οπότε για κάποιον, ας πούμε, αυτή τη στιγμή που θέλει να έρθει να επενδύσει εδώ, δεν υπάρχει γη να αγοράσει απευθείας από την ΕΤΒΑ. Είναι κάτι 2-3 κομμάτια πάρα πολύ μικρά. Οπότε με αυτούς τους δύο τρόπους να δώσουμε περισσότερη ζωή στη βιομηχανική. Είτε δηλαδή να εκμεταλλευτούμε επιχειρήσεις και κομμάτια γης εδώ που έχουν κλείσει, που έχουν ανασταλεί οι λειτουργίες τους, είτε με επέκταση της βιομηχανικής να δημιουργηθούν νέοι χώροι ώστε να έρθουν νέες επενδύσεις. Η ανταπόκριση από τον κύριο Παπαθανάση ποια ήταν, τι σας είπε? Ο κ. Παπαθανάσης και στην προηγούμενη στην επίσκεψη που είχε κάνει εδώ και στο επιμελητήριο και στο Δήμο και στην Περιφέρεια είναι κάτι το οποίο το βλέπει σωστό και το βλέπει πολύ θετικά να προχωρήσει. Δεν είναι και κάτι εύκολο όμως. Έτσι. Πιστεύουμε ότι αν συνεχίσουμε σε αυτό το κλίμα και ξεπεραστούν κάποια προβλήματα που υπάρχουν, ότι είναι εφικτό να γίνει. Τα τελευταία 3 χρόνια υπάρχει ενδιαφέρον. Ενώ παλιότερα δεν είχαμε, τα τελευταία 3 χρόνια υπάρχει ενδιαφέρον. Κοιτάξτε, η βιομηχανική της Τρίπολης είναι η κοντινότερη θεσμοθετημένη βιομηχανική περιοχή στην Αττική. Έχει πολλά πλεονεκτήματα. Αυτή τη στιγμή πόσες ενεργές επιχειρήσεις είναι εδώ? Είναι γύρω στις 70 επιχειρήσεις. Δεν είχαμε ποτέ έναν μεγάλο αριθμό, δηλαδή ποτέ δεν φεύγαμε πάνω από τις 90 επιχειρήσεις. Απλώς άλλες έκλεισαν, άλλες άνοιξαν. Το θέμα είναι ότι κλείσαν μεγάλες επιχειρήσεις. Οι μεγαλύτερες στην ουσία. Αυτό που απασχολούσαν πάρα πολύ κόσμο. Έτσι. Και όταν κλείνει μια μεγάλη επιχείρηση, το πλήγμα είναι μεγάλο για μια βιομηχανική περιοχή. Γι' αυτό και λέω πολλές φορές ότι καλό είναι μια βιομηχανική περιοχή να μην απαρτίζεται μόνο από μεγάλες. Πρέπει να απαρτίζεται και από μεγάλες και από μικρές. Γιατί οι μικρές είναι αυτές που θα βοηθήσουν όταν κάποια μεγάλη κλείσει.